Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Ηλέκτρα με ειδήσεις από την Πελοπόννησο και την υπόλοιπη Ελλάδα. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Κορίνθου από τη σύλληψη 5 μαθητών ηλικίας από 13 έως 16 ετών, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ανήλικη συμμαθήτριά τους μέσα στο σχολείο και να αποπειράθηκαν να τη βιάσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε χθες το πρωί στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Κορίνθου, όπου οι 5 μαθητές ακινητοποίησαν την 14χρονη, της επιτέθηκαν, όμως εκείνη πρόβαλε αντίσταση, κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια των συμμαθητών της και να απομακρυνθεί τρέχοντας. Την καταγγελία φέρεται να έκανε στο τμήμα ασφαλείας Κορίνθου η 45χρονη μητέρα του κοριτσιού. Οι νεαροί μεταφέρθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο, όπου και απολογούνται σε ανακριτή και εισαγγελέα. Το Ηλέκτρα TV συνάντησε μαθήτρια από το Λύκειο, που συστεγάζεται με το πρώτο γυμνάσιο, η οποία μίλησε αποκλειστικά στο Ηλέκτρα για το πρωτοφανές, όπως σημείωσε, θέμα στη σχολική κοινότητα της Κορίνθου. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον συνάδελφο Γιάννη Φάκαρο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Πελίνα, κυρίες και κύριοι. Ενδεχομένως και αυτή την ώρα να συνεχίζεται ακόμα η απολογία των 5 μαθητών στο γυμνάσιο της Κορίνθου, οι οποίοι συνελήφθησαν. Στο δικαστικό Μέγαρο είναι και οι γονείς τους και πρώτα θα απολογηθούν ένας-ένας οι μαθητές και μετά θα αποφασίσουν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας τις κατηγορίες που θα βγουν, αλλά και το τι θα γίνει με τα παιδιά μέχρι την ώρα της δίκης. Πάντως, λόγω της ηλικίας, επειδή είναι από 13 έως 16, αναμένεται με περιοριστικούς όρους να αφαιθούν ελεύθεροι. Είναι σε σπάνιες περιπτώσεις, ειδικές περιπτώσεις που μπορεί να προφυλακιστούν, όπως παραδείγματος χάρη να κριθούν ότι είναι ύποπτοι φυγής. Είχαν κιόλας στο αστυνομικό τμήμα Κορίνθου, όπου είχαν μεταφερθεί αμέσως μετά τη σύλληψη, ήταν και οι γονείς των ανηλίκων, οι οποίοι και εκείνοι προφανώς κατηγορούνται σε εισαγωγικά για παραμέληση ανηλίκων, έτσι. Ναι, λόγω της ηλικίας. Και επειδή περάσαμε από το δικαστικό Μέγαρο, είδαμε και εκεί κάποιους γονείς, φυσικά μαζί με συνηγόρους, πολλούς δικηγόρους των μαθητών. Να πούμε ότι σύμφωνα με την καταγγελία έζησε τον απόλυτο τρόμο η μαθήτρια. Σε κλείσιμο διαλύματος έγινε το περιστατικό. Στον προάβλιο χώρο όπου οι 5 μαθητές στρίμωξαν την 14χρονη κοπέλα, την άγγιξαν σε ευαίσθητα σημεία, πάντα όπως αναφέρει η καταγγελία, και μάλιστα λέγεται ότι έκανε κεφαλοκλείδωμα κάποιος και έτσι την ακινητοποίησαν στην αρχή. Στη συνέχεια, ευτυχώς, η κοπέλα βρήκε τις δυνάμεις να αντισταθεί και μπόρεσε να φύγει. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε μία κατάθεση που έδωσε στην Αθήνα, όπου βρέθηκε σε ειδική μονάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, η 14χρονη, συγκεκριμένα μαζί με την μητέρα της, στο Παλαιό Φάληρο, και τόνισε ότι καταρχήν και από γιατρούς εξετάστηκε και βρέθηκαν μόλοπες στους καρπούς και τα πόδια. Σε δομή ανηλίκων του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου πήγε και κατέθεσε η μικρή. Το γεγονός έγινε λοιπόν πρωινές ώρες. Είχε χτυπήσει ήδη το κουδούνι για τη λήξη του διαλύματος. Διευκρίνησε μας λίγο αυτό, Γιάννη, για να καταλάβουμε πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό. Εν ώρα διαλύματος. Ήταν ακόμα ώρες διδασκαλίας, σίγουρα. Τώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν πρωί ή αν ήταν μεσημέρι. Πάντως, στο κλείσιμο διαλύματος. Ενώ είχε χτυπήσει το κουδούνι και άρα θα πήγαιναν οι μαθητές στις τάξεις και δεν θα υπήρχε κόσμος στον προάβλιο χώρο. Μάλιστα.
Εσύ βρέθηκες στο δικαστικό Μέγαρο, εκεί όπου ήταν σε εξέλιξη η ανάκριση των δραστών, των φερόμενων δραστών, των ανήλικων, και αναζήτησες κάποιον να σου μιλήσει για το περιστατικό. Και βρήκες κάποιες συμμαθήτριες. Ήταν στο δικαστικό Μέγαρο κάποιες συμμαθήτριες από το Λύκειο που συστεγάζεται με το πρώτο γυμνάσιο στον ίδιο χώρο, στην Κόρινθο, και γνώριζαν το περιστατικό, γνωρίζουν την κοπέλα, πρόσωπα και πράγματα, και η μία από τις μαθήτριες θέλησε να μας πει δύο λόγια όσα γνωρίζει. Να προσθέσουμε για αυτά που είπε η κοπέλα στη δομή που βρέθηκε στο Παλαιό Φάληρο. Όλοι μαζί άρχισαν να πέφτουν πάνω της, είπε σε κάποιο σημείο, να τη στριμώχνουν σε μία εσοχή, να την αγγίζουν άγαρπα σε ευαίσθητα σημεία. Ο ένας από τους δράστες είπε στο 16χρονο, φέρεται να είναι ο Ρωμά, ο πιο μεγάλος σε ηλικία από τα 5 παιδιά, φέρεται να του είπε να βάλει τα χέρια σε ευαίσθητο σημείο, και άλλοι προσπαθούσαν να τις αφαιρέσουν ρούχα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε την μαθήτρια από Πάμε το σχολείο τι είπε για το περιστατικό. Η μαθήτρια του πρώτου γυμνασίου είναι στο ίδιο τράβλιο με το πρώτο γυμνάσιο. Από όσο ξέρω και έχω ακούσει, τα παιδιά αυτά κάνανε αυτή την κίνηση σε ώρες όπου το μισό σχολείο είχε φύγει, είχε σχολάσει. Την στριμώξαμε σε μία γωνία, την παρενοχλήσαμε και την ακουμπούσαμε σε μέρη τα οποία δεν έπρεπε, παρά τη θέλησή της. Μετά την πήγαμε στις τουαλέτες, δεν γνωρίζω πώς τους έφυγε. Ξέρω όμως ότι δεν είχα θέση να μιλήσω στους αστυνομικούς και να καλέσει την αστυνομία. Έβαλε ένα παιδί από το ίδιο σχολείο, κάλεσα. Είσαι ξανακούσει κάτι να συνέβη με τη συγκεκριμένη μαθήτρια? Κάτι παρόμοιο όχι. Ήταν ήσυχη κοπέλα, κοινωνική, δεν έδινε δικαιώματα. Είχα δει όμως τύπους γραμμένο κάποιες φορές λέξεις τις οποίες δεν έπρεπε για αυτή την κοπέλα. Γενικά το περιστατικό ήταν πρωτοφανές για σας ή στην Κόρινθο έχετε ακούσει κάτι ανάλογο ή στο σχολείο σας? Όχι, τίποτα. Ήταν πρωτοφανές και αρκετά σοκαριστικό. Οι πρώτες σκέψεις ποιες είναι ακούγοντας αυτό το περιστατικό και τι θα θέλατε για τους μαθητές που θα κατηγορηθούν? Φοβόμαστε πλέον να πηγαίνουμε στη σχολή, μην προσπάθουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο, και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα επιμεθυνωριστούν κάπως, με κάποια δικαστική τιμή, και όχι να έχουν την ελεύθερα έτσι απλά. Μάλιστα. Ακούσαμε την μαρτυρία. Σοκαρισμένη η κοινωνία, σοκαρισμένα και τα παιδιά, και όπως ακούσαμε, με τον φόβο μέσα στις ψυχές τους, και μήπως τυχόν συμβεί το ίδιο και σε εκείνα. Γιάννη, δεν ξέρω αν με ακούς. Ναι. Η αντίδραση, μιας και βρέθηκες εκεί, υπήρξε κάποια αντίδραση από τους γονείς, από τους παρευρισκόμενους εκεί στο δικαστικό Μέγαρο, ή όλοι θέλησαν να κρατηθεί έτσι μία σιγή? Επικρατούσε σίγουρα ηρεμία. Από εκεί πέρα είναι τέτοια η περίπτωση που κουμπωμένοι είναι όλοι, φυσικά και οι γονείς, σωστά, αλλά και οι δικηγόροι, ακόμα και αυτοί που πρέπει να υπερασπιστούν μια τέτοια περίπτωση και περιμένουν και την δικογραφία να δουν και τις επόμενες κινήσεις τους. Μάλιστα. Είναι λυπηρά αυτά τα περιστατικά, δυστυχώς, που αφορούν μικρά παιδιά.
Γιάννη, εμείς θα παραμείνουμε συνδεδεμένοι μαζί σου. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το σκάνδαλο Qatar Gate, έτσι όπως έχει ονομαστεί τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Αφού σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η οικονομική εισαγγελία ξεκινά ποινική έρευνα για δωροδοκία και εξέπλυμα μαύρου χρήματος για την Ευρωβουλευτή και στη χώρα μας. Με παραγγελία του προς δύο επίκουρους οικονομικούς εισαγγελείς, ο επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας κ. Μπαρδάκης ζητά να διενεργηθεί και στην Ελλάδα ποινική έρευνα για την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι να μην διώκεται η κυρία Καϊλή στο Βέλγιο για τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Την ίδια ώρα επιμένει στην αθότητά της και την ενοχή του συντρόφου της η Εύα Καϊλή, ενώ ο Φραντσέσκο Τζόρτζι παραδέχτηκε την εμπλοκή του στο Qatar Gate, λέγοντας, όπως έχουν να μεταδώσει διεθνή μέσα που παρακολουθούν την υπόθεση, πως ο ρόλος του στην εγκληματική οργάνωση ήταν να διαχειρίζεται τα χρήματα. Κατά την ανάκρισή του από τους Βέλγους εισαγγελείς, ο Τζόρτζι ζήτησε να αφαιθεί ελεύθερη η Εύα Καϊλή για να μπορέσει να επιστρέψει κοντά στην ανήλικη κόρη τους, σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Για την υπόθεση του Qatar Gate μίλησε και ο συνήγορος της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μεταφέροντας πως του δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει ηφηγένεια. Ο δικηγόρος επανέλαβε πως δεν φέρεται να έχει κάποια εμπλοκή με τα χρήματα που βρέθηκαν, εκτός από το ότι η ίδια ήταν στο σπίτι στο οποίο βρέθηκαν χρήματα. Η πολύμηνη παρακολούθηση δείχνει ότι δεν φέρεται αν έχει σχέση με τα χρήματα ή ότι είχε ύποπτες συνομιλίες. Στο μεταξύ, το σκάνδαλο, να πούμε, έχει κλονίσει και την Ευρώπη, με υψηλόβαθμα στελέχη να τονίζουν πως όλα πρέπει να έρθουν στη δημοσιότητα. Κατά την άφηξή της στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, η Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι τόνισε, αναφερόμενη στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, ότι το όλο αυτό σκηνικό προκαλεί ανησυχία και πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρξει μία σε βάθος αντίδραση, χωρίς ευνοϊκές μεταχειρήσεις, διότι διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρώπης και των εθνών μας. Δεν θα υπάρξει ατιμορρησία και τίποτα δεν θα μπει κάτω από το χαλί, τόνισε και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Σκάνδαλο διαφθοράς που πλήττει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την άφηξή της στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Γιάννη Φάκαρε, αίθουσα σύνταξη, συνδεόμαστε και πάλι μαζί σου να δούμε τα νεότερα, γιατί έχουμε στο μεταξύ και άλλες εξελίξεις που αφορούν, αν όχι για το ίδιο θέμα, αφορούν όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν τρέχουν τα γεγονότα. Συμπληρωματικά λοιπόν στα όσα ανέφερες, να πούμε πρώτον ότι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι τονίζει ότι ενεπλάκει στο παράνομο κύκλωμα δωροδοκιών από αίσθημα ευγνωμοσύνης προς τον Ιταλό Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι, έστω και αν μπορούσε, λέει, να ζήσει μόνο από το επαγγελματικό του εισόδημα. Δίνει μάλιστα σε εισαγωγικά τον Παντσέρι και ως εγκέφαλο των παράνομων δραστηριοτήτων, εμπλέκοντας και άλλα δύο άτομα, τον Ιταλό Ευρωβουλευτή του Σοσιαλιστικού Κόμματος Αντρέα Κοντζολίνο και τον Βέλγο Μαρκ Ταραμπέλα, Ευρωβουλευτή, το σπίτι του οποίου ερευνήθηκε επίσης το περασμένο Σάββατο. Η Εύα Καϊλή θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου, ανέφερε ο συνήγορός της, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Τόνισε ότι έχει οι πελάτες του αγωνία για να βρεθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών και να πείσει ότι είναι αθώα. Είπε επίσης ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ότι τα χρήματα δεν είναι δικά της, όπως υποστήριξε, ανήκουν σε πρόσωπο εκτός της οικογένειάς της. Τα μετέφερε ο πατέρας της στο ξενοδοχείο για να τα παραλάβει ο πραγματικός τους κάτοχος. Τα χρήματα αυτά, τις 600.000 ευρώ, προσθέτει πάντα ο συνήγορος, έπρεπε να τα παραδώσει ο σύντροφος της κυρίας Καϊλή στον πραγματικό κάτοχο. Ο σύντροφος ήταν αυτός που έφερε τα χρήματα στο σπίτι. Αναφέρθηκε και σε τοποθέτηση της Ιταλίδας Πρωθυπουργού, της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία πρόσθεσε ότι το σκάνδαλο έχει κλονίσει όλη την Ευρώπη και θα ζητήσουμε να πέσει άπλετο φως στα όσα συμβαίνουν. Δεν ξέρω, ήθελες κάτι να με ρωτήσεις, Πελίνα? Ήθελα να πω ότι εντύπωση κάνει ότι εν τέλει τα φορτώνεται όλα ο σύντροφος προκειμένου να φύγουν όλες οι σκιές από την Εύα Καϊλή.
Και ο ίδιος, ναι, δηλαδή παραδέχεται ότι εκείνος ήταν η αιχμή του δόρατος. Ναι, φαίνεται διαθέσιμος να πάρει όλο το βάρος. Mm-hmm. Έχουμε και την δήλωση από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Ρομπέρτα Μέτσολα. Θα μιλήσω για τις εγκληματικές κατηγορίες που εμπλέκουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι το οποίο αποτελεί χτύπημα στη δημοκρατία και ένα χτύπημα σε όλα αυτά πάνω στα οποία έχουμε εργαστεί για πολλά χρόνια. Τόνισε, χρειάζονται χρόνια να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη, αλλά μόνο μια στιγμή για να την κρεμίσεις. Το μήνυμά μου θα είναι ότι δεν θα υπάρξει ατιμωρησία, δεν θα μπει τίποτα κάτω από το χαλί, δεν θα είναι μια δουλειά σαν τις συνηθισμένες. Θα κάνω ό,τι μπορώ μαζί με τους συναδέλφους μου για να αποκαταστήσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως οίκου της δημοκρατίας. Mm-hmm. Έχουμε όμως και μία άλλη εξέλιξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αυτή τη φορά εμπλέκει την Εύα Καϊλή αλλά και τη Μαρία Σπυράκη για άλλο θέμα όμως, όχι για το Qatargate. Ναι, δεν σχετίζονται τα δύο θέματα. Σύμφωνα με διαδικασίες που προβλέπονται από το Δίκαιο της Ένωσης, ο Ευρωπαϊκός Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε την άρση της ασυλίας και της κυρίας Εύας Καϊλή και της κυρίας Μαρίας Σπυράκη, είναι οι δύο Ελληνίδες ευρωβουλευτές, μέλη του Κοινοβουλίου, βάσει ερευνητικής έκθεσης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, υπάρχουν υποψίες για απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι σε σχέση με την διαχείριση της κοινοβουλευτικής αποζημίωσης. Κυρίως αφορά την αμοιβή των διαπιστευμένων κοινοβουλευτικών βοηθών τους. Έχει να κάνει με τους μισθούς, δηλαδή των κοινοβουλευτικών βοηθών τους. Σύμφωνα με το εφαρμοστό εθνικό δίκαιο, οι κυρίες Καϊλή και Σπυράκη δικαιούνται το τεκμήριο της αδειότητας, αλλά υπάρχει τώρα άρση της ασυλίας. Μετά από λίγη ώρα που έγινε γνωστό αυτό το νέο, τοποθετήθηκε η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η Μαρία Σπυράκη. Τόνισε, ευχαρίστως αποδέχομαι το αίτημα άρσης της ασυλίας μου, προκειμένου να διαφανεί ότι δεν έχω ούτε ένα ευρώ οικονομική διαφορά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα αφορά το επίδομα αλλοδαπής πρώην συνεργάτη μου, ο οποίος αντιμετώπισε σοβαρό προσωπικό πρόβλημα και είχε ορισμένες απουσίες από το χώρο συνεδριάσεων του Κοινοβουλίου. Και τόνισε η Μαρία Σπυράκη, για να προλάβει ενδεχομένως όσους θα ήθελαν να μπλέξουν το θέμα με το Qatargate, δεν έχω καμία σχέση με το Qatargate, δεν έχω καμία σχέση με οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. Μάλιστα. Οι εξελίξεις τρέχουν όμως σε πολλά ζητήματα και έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Καθώς το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βάζει στο στόχαστρο τον πατέρα Αντώνιο και την πρεσβυτέρα. Το πόρισμα έρχεται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας που είχε διατάξει ο επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η οριστική δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του κληρικού, της συζύγου του και ακόμη δύο προσώπων. Αίθουσα σύνταξη και πάλι. Γιάννης Φάκαρος, ραγδαίες εξελίξεις και εδώ. Πράγματι, από τους ελέγχους στην περιουσία της οργάνωσης, καθώς και στα κινητά τηλέφωνα των παραπάνω των προσώπων που ανέφερες, προέκυψαν ενδείξεις για την τέλεση τριών κακουργημάτων. Αυτά είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, η επεξαίρεση και η απιστία. Το ζευγάρι των επικεφαλής της Κιβωτού φέρεται να ζούσε με χρήματα της ΜΚΟ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται αγορές ακινήτων από τον πατέρα Αντώνιο, που θεωρούνται ύποπτες, ενώ για άλλα δύο πρόσωπα φέρεται να προέκυψαν ύποπτα ποσά. Το πόρισμα είναι πια στα χέρια της εισαγγελίας, προκειμένου να ενσωματωθεί και αυτό στη δικογραφία. Εξελίξεις και στο θέμα του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό. Χθες είχαμε μία σύλληψη ακόμα. Προθεσμία, ωστόσο, προκειμένου να απολογηθεί, ζήτησε και έλαβε ο 57χρονος γνωστός ως Μιχάλης, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση βιασμού και μαστροπίας της 12χρονης στην περιοχή του Κολωνού και των Σεπολίων. Ο συνταξιούχος ναυτικός βρέθηκε ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας που χειρίζεται την πολύκροτη υπόθεση και μέσω του συνηγόρου υπεράσπισής του ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Γιάννη. Ναι, τόνισε ο Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, συνήγορος του επωνομαζόμενου Μιχάλη. Mm-hmm. Ότι ο ίδιος θεωρεί συνέβαλε μόνο για πράξεις
ακολασία μέσω ίντερνετ και διαψεύδει ότι συνευρέθηκε με την ανήλικη και ισχυρίζεται ότι δεν στέκουν τα αδικήματα βιασμού και ασέλγειας. Όσοι διασπείρουν πληροφορίες πως ο Μιχάλης έχει συνευρεθεί με το 10χρονο, είναι άσχετοι με την δικογραφία και θα γίνουν μηνύσεις. Ο κατηγορούμενος δεν έχει συνευρεθεί ποτέ με την ανήλικη, δεν στέκουν τα αδικήματα βιασμού ή ασέλγειας για τα οποία βρέθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, παρά μόνο της διευκόλυνσης πράξεων ακολασίας μέσω του ίντερνετ. Αυτά τον ισοδικηγόρος του και πρόσθεσε, ζήτησα προθεσμία για να ενημερώσω και να ενημερωθώ για τη δικογραφία. Για να το πούμε απλά, Γιάννη, έκλεινε τα ραντεβού με τους υποψήφιους πελάτες για τη μικρή, έτσι. Ναι, έτσι προκύπτει από τα όσα εκείνοι υποστηρίζουν, ότι ο μεσάζων δεν έχει σχέση με το βιασμό και τις κατηγορίες για μαστροπία που αποδίδονται σε άλλους κατηγορούμενους. Είναι άνθρωπος, ναι, μεγάλης ηλικίας, αναφέρει πάντοτε ο συνηγορός του, οικογενειάρχης, ο οποίος είχε επαφή μέσω ίντερνετ με μια κοπέλα που του έλεγε πως είναι 20 ετών. Δεν την είδε ποτέ από κοντά και δεν γνωρίζει πως μπλέχτηκε το ψευδόνυμό του στην εφαρμογή το BlitzChat. Μάλιστα. Θυμίζουμε, προχώρησαν την Τετάρτη οι αρχές στην σύλληψη του διαβόητου Μιχάλη για την εμπλοκή στον βιασμό και τη μαστροπία σε βάρος της 12χρονης. Και η Ελλάδα, αφού του πέρασε χειροπέδες, έχει αρχίσει και έρευνα στο σπίτι του προκειμένου να εντοπίσει ευρήματα που θα βοηθήσουν στην έρευνα. Για να δούμε λοιπόν τι εξέλιξη θα έχει και το θέμα αυτό. Γιάννη Φάκαρε, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να γυρίσουμε έτσι σελίδα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να δείχνει ότι σε περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής η δημοκρατία δεν θα εξασφαλίσει αυτοδυναμία, σχολίασε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Εμείς αυτοδυναμία και καθαρή εντολή θα διεκδικήσουμε από τους πολίτες», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διακρίνει σύμπλευση μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Η σύμπλευση Ανδρουλάκη με Τσίπρα, όχι μόνο στη φωτοτυπική ομοιότητα των ανακοινώσεών του σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κυρίας Καϊλή, αλλά και σε ευρύτερα θέματα, είναι πλέον προφανής σε όλους και τα αξιολογεί η ελληνική κοινωνία, σημείωσε. Τα ηλαροτραγικά επιχειρήματα που χρησιμοποιεί ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας για την υπόθεση της κυρίας Καϊλή ταυτίζονται απολύτως, σχολίασε ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Αναφερόμενος στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή, ο κύριος Τσίπρας δεν ψέλησε καν ούτε τη λέξη Πασόκ. Νομίζω ότι είναι τέτοια η ταύτιση και στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και η σύμπλευσή τους ευρύτερα, που δεν κρατούν πλέον ούτε τα προσχήματα. Η σύμπλευση με τον κύριο Τσίπρα, όχι μόνο στη φωτοτυπική ομοιότητα, θα έλεγα, των ανακοινώσεών τους σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κυρίας Καϊλή, αλλά και σε ευρύτερα θέματα, είναι πλέον προφανή σε όλους. Αυτά τα αξιολογεί ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία. Πρόσθεσε δε και υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δεν έχει επιτεθεί σε κανέναν για το σκάνδαλο. Εμείς δεν έχουμε επιτεθεί σε κανέναν. Διαβάζουμε δηλώσεις, συγκρίνουμε λέξεις και κάνουμε τις δηλώσεις αυτές που δεν συνιστούν επίθεση σε κανέναν. Θα έλεγα αποτυπώνουν τα πραγματικά περιστατικά. Πολύ περισσότερο δεν επιτεθήκαμε σε κανέναν όταν ήρθε στην επιφάνεια η υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Δεν υπήρξε κάποιος τέλεχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που να πει ότι αυτό είναι ένα καθολικό, ένα δομικό ζήτημα και πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Τουναντίον, το επόμενο πρωί κιόλας ο κύριος Ανδρουλάκης, το πρώτο πράγμα που θεώρησε ότι είναι καλό να κάνει για την υπόθεση αυτή είναι να χρεώσει την κυρία Καϊλή στη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, όπως είπε ο κύριος Οικονόμου, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει ένα σταθερό και πολύ μεγάλο προβάδισμα έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των υπολείπων κομμάτων. Ο Πρωθυπουργός έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργό. Εξέφρασε μάλιστα την ικανοποίηση της κυβέρνησης γιατί η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης είναι σταθερή. Δεν νομίζω να έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια κυβέρνηση που πλησιάζει τόσο κοντά στη λήξη τετραετίας της να διατηρεί όχι μόνο σε αυτή αλλά και σε άλλες δημοσκοπήσεις ευρύ προβάδισμα έναντι της αντιπολίτευσης και προχωράμε με την υλοποίηση του προγράμματός μας και την αντιμετώπιση των αναγκών των πολιτών προς τις εκλογές. Κληθείς να σχολιάσει τις εκτιμήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον χρόνο των εκλογών, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι πιθανό να μην ανοίξει η Βουλή μετά τις γιορτές και να πάμε σε πρόωρες εκλογές, ο Γιάννης Οικονόμου επανέλαβε ότι θα γίνουν κοντά στο τέλος της τετραετίας. Θα ήταν καλό να συγκεντρώσουμε κάποια στιγμή τις εκτιμήσεις του κ. Τσίπρα γύρω από τον χρόνο των επόμενων εκλογών
και να δούμε ότι έχει πέσει έξω σε όλες. Όπως έχει πέσει έξω σε όλες, έτσι προφανώς θα πέσει έξω και σε αυτή. Οι εκλογές, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν κοντά στο τέλος της τετραετίας. Σε ό,τι αφορά στην υπόθεση των υποκλοπών, ο Γιάννης Οικονόμου δήλωσε ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται και συνδράμει την ελληνική δικαιοσύνη, έτσι ώστε να μην μείνει καμία σκιά στο θέμα των παρακολουθήσεων των νόμιμων επισυνδέσεων των κακόβουλων λογισμικών. Πρώτοι, εμείς δεν θέλουμε να μείνει καμιά σκιά στην υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση απαντά και αντιμετωπίζει τα ζητήματα με σοβαρότητα, με τρόπο θεσμικό και υπεύθυνο. Η αξιωματική αντιπολίτευση με μια παρανοϊκή σκανδαλολογία και σεναριολογία, προκειμένου να εργαλειοποιήσει το κάθε ζήτημα για να πλήξει τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση, αλλά και δυστυχώς, όπως φαίνεται και με κάθε παρουσία του κ. Τσίπρα στο εξωτερικό, να διασύρει και τη χώρα. Τα ρηπαρά δίκτυα στα οποία έχω επανειλημμένως αναφερθεί αναφέρονται σε μια σειρά από περίεργα ζητήματα. Για παράδειγμα, υπήρχαν κάποιοι που παρακολουθούσαν, μένει από την έρευνα της δικαιοσύνης να δούμε ποιοι ήταν αυτοί, και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φέρονται να έχουν τα στοιχεία αυτών των παρακολουθήσεων, μένει και αυτό να αποδειχθεί αν είναι αλήθεια. Όλο αυτό συγκροτεί ένα περίεργο, υπόγειο και πάντως ρηπαρό δίκτυο. Εκτενή αναφορά στο σύνολο της αγροτικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πορείας, της προοπτικής, των μεταρρυθμίσεων και έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί από το Υπουργείο, έκανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γιοργαντά, στη διάρκεια εκδήλωσης που οργάνωσε χθες βράδυ στο Κιάτο η Δημοτική Τοπική Επιτροπή Σικιονίων της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με την Νομαρχιακή Επιτροπή. Όσον αφορά σε θέματα της Κορινθίας, ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο φράγμα του Ασοπού και τις αποζημιώσεις των αγροτών, ενώ μίλησε και για τη στήριξη της κυβέρνησης στην παραγωγή της παραδοσιακής σταφίδας. Το φράγμα του Ασοπού και οι αποζημιώσεις των αγροτών αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση στα θέματα της Κορινθίας, όπως τόνισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γιοργαντάς στη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο Κιάτο από τη Δημοτική Τοπική Επιτροπή Σικιονίων της Νέας Δημοκρατίας. Η αγροτική ανάπτυξη ήταν το θέμα της εκδήλωσης. Ο Υπουργός σημείωσε αρχικά ότι το να προχωρήσει και να τελειώσει το φράγμα είναι αυτονόητη απόφαση της κυβέρνησης. Νομίζω ότι είναι αυτονόητη η απόφαση της κυβέρνησης και να παρακολουθεί και να φροντίσει για την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και τη λειτουργία του έργου. Ένα έργο το οποίο με βάση τον αρχικό σχεδιασμό έχει εκτελεστεί σε ένα ποσοστό 70%. Υπήρχαν αστοχίες στο έργο και ατυχίες οι οποίες ξεπεράστηκαν και ξεπερνούνται όσες ακόμη χρειάζονται. Και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι η κυβέρνηση πραγματικά θέλει να ολοκληρώσει αυτό το έργο είναι το γεγονός ότι είναι έτοιμη να αναθέσει στον μειοδότη της μελέτης των δικτύων ένα έργο ακόμα συγκρότησης σύνταξης μελέτης αξίας 5.600.000 ευρώ. Αυτό που δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια το κάνει αυτή η κυβέρνηση τώρα. Έβγαλε δηλαδή αυτό τη μελέτη, την αναγκαία μελέτη για τη λειτουργία του έργου σε δημοπράτηση. Ήδη υπάρχουν οι συμμετέχοντες και πάμε στο να βγάλουμε μειοδότη το επόμενο διάστημα για να ξεκινήσει και αυτό το κομμάτι του έργου, το αναγκαίο για να λειτουργήσει. Είμαστε λοιπόν εδώ για να παρακολουθήσουμε και θα παρακολουθούμε στενά την ολοκλήρωση αυτού του έργου, την εξέλιξη των εργασιών του και ταυτόχρονα θα παρακολουθούμε και την ολοκλήρωση της μελέτης και στη συνέχεια της ένταξης του επόμενου έργου για τα δίκτυα. Γιατί φαντάζομαι όλοι σας θέλετε ένα έργο λειτουργικό. Ένα έργο που να μπορεί πραγματικά να αρδεύσει τις εκτάσεις τις οποίες χρειάζονται άρδευση. Και εδώ να σημειώσω και κάτι ακόμα πρόσθετο. Σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που τελείωσε 31 Μαΐου γίνανε προτάσεις για αναβάθμιση αρδευτικών δικτύων. Η μικρά αρδευτικά έργα μέχρι 2.200.000 ευρώ. Στην Περιφερειακή Ενότητα της Κορίνθου, συνολικά από τους Δήμους, μάλλον για την Περιφερειακή Ενότητα της Κορίνθου, υποβλήθηκαν 10 έργα. 10 έργα πολύ σημαντικά για να μπορέσουν και αυτά είτε να περιορίσουν τις απώλειες, είτε να αναβαθμίσουν το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο. Επί αυτών των προτάσεων και της αξιολόγησής τους θα έχουμε τα αποτελέσματα το επόμενο δίμηνο. Για τις αποζημιώσεις από τις καταστροφές του Αυγούστου, ο Γιώργος Γιοργαντά ανέφερε ότι θα καταβληθούν το αργότερο έως τις αρχές του Ιανουαρίου. Ανέφερα πριν και νομίζω ότι η παραγωγή το γνωρίζουν, ότι έλεγα αυτά τα 3,5 χρόνια πραγματικά στάθηκε δίπλα στους αγρότες σε όλη τη χώρα
σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Και προσπαθήσαμε πάντα με ένα ευρύ πνεύμα να εντάσσουμε στον κανονισμό του ΕΛΓΑ ακόμα και ζημίες που τα προηγούμενα χρόνια δεν εντάσσονταν. Έχουμε λοιπόν τις μεγάλες ζημίες από τις βροχοπτώσεις του Αυγούστου. Σε αυτές που ξεκάθαρα και με βάση τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με βάση τα πορίσματα η ζημία έχει επέλθει από την βροχόπτωση, είμαστε έτοιμοι εντός των επομένων λίγων ημερών να ανακοινώσουμε την ημερομηνία πληρωμής. Αν δεν προλάβουμε να είναι μέσα στις γιορτές, περιμένουμε απλά την ολοκλήρωση των πορισμάτων. Έχουν μείνει κάποια λίγα. Εμείς είμαστε σε ετοιμότητα και υπάρχουν και τα χρήματα για να καταβληθούν αμέσως οι αποζημιώσεις. Εάν δεν γίνει εφικτό αυτό να γίνει πριν τις γιορτές, υπάρχει αυτή η πιθανότητα, θα την ξέρουμε μέχρι την Παρασκευή, τότε αμέσως μετά τις γιορτές, στις πρώτες ημέρες, θα καταβληθεί η αποζημίωση περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά τις περιοχές οι οποίες έχουν υποστεί ζημίες από την βροχόπτωση. Απομένουν οι περιοχές στις οποίες είχαμε καταβάσει καύσωνα. Έχει έρθει ο διοικητής του ΕΛΓΑ, έχει ελέγξει και έχει κάνει τις συναντήσεις με όλους τους θεσμικούς παράγοντες και ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε σε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε και σε αυτή την περίπτωση να συμβάλλουμε στην απώλεια του εισοδήματος την οποία είχαν οι παραγωγοί μας. Θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός διατυπώσεις μου. Η απόφαση μάλλον υπάρχει, προσπαθούμε να βρούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνει αυτό. Και επί αυτού του δεύτερου πιο δύσκολου ζητήματος, οι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τον ΕΛΓΑ θα γίνουν στις αρχές Ιανουαρίου, μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου θα έχουμε μία εικόνα και για όσους δεν εντάσσονται στις περιοχές των βροχοπτώσεων για το πώς και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε. Στη συνάντηση που έγινε στο γεμάτο συνεδριακό κέντρο Μάιος, ο Υπουργός μίλησε και για τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, θέμα για το οποίο δέχτηκε αργότερα και ερωτήσεις από αγρότες. Υπάρχει ένα πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ποσού 163 εκατομμυρίων, το οποίο απευθύνεται σε συλλογικά σχήματα και με το οποίο μπορεί κάποιος να ενταχθεί και να φροντίσει για την αναδιάρθρωση της καλλιέργειάς του. Περιμένουμε μέχρι 31 Δεκεμβρίου την εξέλιξη του προγράμματος αυτού για να δούμε εάν χρειαστεί στη συνέχεια να κάνουμε παρεμβάσεις επί αυτού του προγράμματος, το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά θα δώσει προστιθέμενη αξία στον αγρότη σε μια τέτοια δύσκολη χρονική περίοδο. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Υπουργός στάθηκε στην ανάγκη να στηριχτεί και να φτάσει ξανά σε υψηλά επίπεδα η καλλιέργεια της Κορινθιακής Σταφίδας. Κορινθιακή Σταφίδα, εμβληματικό προϊόν, στηρίχθηκε πέρσι για την περσινή παραγωγή από εμένα ως Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με μια ενίσχυση 4.700.000 ευρώ. Βλέπω ότι δυστυχώς θα χρειαστεί και φέτος να γίνει κάτι ανάλογο. Θα το κάνει το Υπουργείο, θα στηρίξει αυτό το προϊόν, όμως εμείς έχουμε κάνει έκκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να έρθουν και να κουβεντιάσουμε προτάσεις για την ενίσχυση του προϊόντος συνολικά, για μια επανεκκίνηση στην προώθηση του προϊόντος, έτσι ώστε να μπορέσει να αποκτήσει τη θέση που και παλαιότερα είχε. Πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια, είναι ατελέσφορο και δεν μπορεί να γίνεται διαρκές να στηρίζεται κάθε χρόνο και μάλιστα χωρίς τελικά να δίνεται στους παραγωγούς αυτό το κέρδος που πρέπει να τους δοθεί από την πολύπονη εργασία στην οποία υποβάλλονται. Άρα και στην Κορινθιακή Σταφίδα που τη στηρίξαμε και τη στηρίζουμε, είμαστε ανοιχτοί και θα συνδράμουμε μέσα από τις δυνατότητες που έχει το Υπουργείο για να κάνουμε μια επανεκκίνηση στο προϊόν αυτό. Διατυπώθηκαν πολλές ερωτήσεις προς τον Υπουργό και υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε καλό κλίμα. Ο Γιώργος Γιουργαντάς έκανε εκτενή αναφορά στο σύνολο της αγροτικής πολιτικής και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον πρωτογενή τομέα γιατί τον αντιμετωπίζει ως πυλώνα της οικονομίας, αλλά και διότι μέσω αυτού μπορεί να αντιμετωπιστεί ο επισιτιστικός κίνδυνος. Έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.165.000 ευρώ. Τρεις προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εισάριθμων Δήμων της Κορινθίας, τις οποίες υπέγραψε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας στην Κόρινθο ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.
Συγκεκριμένα, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης για τον προϋπολογισμό 870.000 ευρώ για έργο διαμόρφωσης και ανάπλασης της περιοχής ανατολικά των εκβολών του ποταμού Σίθα στο Ξυλόκαστρο. Από την πλευρά του Δήμου υπέγραψε ο Δήμαρχος Βλάσης Τσιώτος. Ακόμα ο Περιφερειάρχης υπέγραψε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σικιονίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για επισκευή και αποκατάσταση της παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο στο Κιάτο, καθώς και της κήτης του από την παραλιακή γέφυρα έως την Παλαιά Εθνική Οδό για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Τέλος, ο Παναγιώτης Νίκας, παρουσία του Δημάρχου Βέλου Βόχα Ανίβα Παπακυριάκου, υπέγραψε συμφωνητικό για την προμήθεια και τοποθέτηση στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ζευγολατιού, συνθετικού χλωοτάπητα και μεταλλικής κερκίδας 510 θέσεων. Σχεδόν 900.000 ευρώ είναι η προγραμματική σύμβαση. Προχωράμε άμεσα στη δημοπράτηση του έργου, ώστε μια περιοχή η οποία έχει πολύ μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον για το Ξυλόκαστρο, να έχει το έργο συντήρησης, διότι να μην ξεχνάμε εκεί είχε ο παλιός ο δήμαρχος, ο κύριος Σκούρας, είχε κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο εκεί, να κάνουμε τα αναγκαία έργα συντήρησης και να αναβαθμίσουμε αυτό το χώρο που έχει πολύ μεγάλη τουριστική σημασία. Λοιπόν, δήμαρχε, και κύριε Λούντα και κυρία Κόρκα και οι άλλοι συμβούλοι, σε ένα μήνα πρέπει το έργο να το έχουμε δημοπρατημένο αυτό, ώστε να ξεκινήσουμε γρήγορα. Έχουμε μπροστά μας αγώνες, έτσι. Λοιπόν, καλωρίζω, Δήμαρχε, να τελειώσει και ο Πεφιάς γρήγορα, να έρθουμε να τον γενιάσουμε. Και μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, μεταξύ των άλλων. Και όπως πάντα, νομίζω το έχουμε πει πάλι, ότι σημαντικά έργα γίνονται μόνο μέσα από επιτυχημένες συνεργασίες. Και η συνεργασία του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι εξαιρετική και παράγει αποτελέσματα, γιατί το θέμα είναι να έχουμε αποτελέσματα προς όφελος των δημοτών μας. Είναι χαρούμενος ο Δήμαρχος, γιατί στο Δήμο του γίνεται το μεγάλο έργο των 7.700.000 ευρώ από το Ξυλόκαστρο προς τα Τρίκαλα μέχρι τη Ρίζα. Και είναι πολύ σημαντικό για την τουριστική ανάπτυξη των Τρικάλων. Καλωρίζικα, Δήμαρχε. Να είσαι καλά. Περάστε, κύριε, ο Δήμος Σικιονίων. Σικιονίων. Κιάτου. Λες το μεγαλύτερο γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, η Κορινθία έχει έργο δίπλα. Χαίρομαι για το γεγονός ότι υπογράψαμε μια προγραμματική σύμβαση περίπου 300.000 ευρώ για τον ποταμό Κύριλλο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την θωράκιση από πλημμύρες της περιοχής του Κιάτου. Σε ένα μήνα να έχουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Λούδα και κυρία Κόρκα, εργολάβο να το δημοπρατήσουμε, ώστε να προστατευτεί η περιοχή. Τώρα ο Δήμαρχος είναι ευνοημένος από όλους, ιδιαίτερα από τον Υπουργό που παρευρίσκεται Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Έχει πάρει ένα σωρό χρήματα για αντιπλημμυρικά, αλλά επειδή είσαι καλός θα σου δώσουμε κι άλλα. Λοιπόν, καλό ρίσκο. Να είστε καλά. Έχουμε μια στιγμή 2 εκατομμύρια ευρώ στο ΦΕΝΕΟ που δουλεύουμε οδοπία. Δεν είσαι ευχαριστημένος? Βεβαίως, βεβαίως. Και από την περιφέρεια και από την κυβέρνηση είσαι ευχαριστημένος. Μα το λες. Δεν ζητάμε. Εμείς στο Δήμο Σικιονίων δεν ζητάμε πολλά. Τα θέλουμε όλα, κύριε Περιφερειάρχα. Θέλουμε όλα αυτά που δικαιούμαστε. Επειδή είναι και υπουργοί μας εδώ, λέω ότι αυτές τις ημέρες θα υπογράψουμε το μεγάλο έργο για το αστροσκοπείο κρυονερίου, το οποίο θα είναι επιστημονικό και παράλληλα εκπαιδευτικό κέντρο. Γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει και η φροντίδα από τον Υπουργό, τον κύριο Δήμα, για τον εξοπλισμό του αστεροσκοπείου. Και είπαμε με τον Σπύρο, η υπογραφή για το αστεροσκοπείο να γίνει πάνω στο κρυονέρι. Και ο Σπύρος θα βάλει τα αρνιά. Είναι έτσι? Βεβαίως, και ο πρόεδρος. Ωραία. Λοιπόν, γεια σου, Δήμαρχε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Επίσης, λοιπόν, να ακούσει ο Υπουργός μας. Ναι. Ότι εκεί μετά από 15 χρόνια στασιμότητας προχωράμε το έργο του αναδασμού με κονδύλια από την περιφέρεια στην περιοχή του Φενεού. Του Φενεού. Έτσι. Την
ευρύτερη περιοχή του Φενεού και πιστεύουμε ότι στη θητεία μας θα έχουμε ολοκληρώσει ένα πολύ μεγάλο έργο αναδεσμού. Παράλληλα προχωράμε και στο Δόριο, στην Άνω Μεσσηνία και ξεκινάμε και στην Αργολίδα. Λοιπόν, καλό ριζικά δήμαρχε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, γήπεδο. Ναι, όχι. Του ζευγολατιού. Έλα εδώ, Δήμαρχε. Παρακαλώ. Τι να μας κάνετε. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Δήμαρχε, να είστε καλά. Εκεί κάνουμε ένα γήπεδο στο ζευγολατιό. Το βοηθάμε για πολλούς και διαφόρους λόγους αυτή την μικρή πολιτεία. Ένα γήπεδο 350.000 προϋπολογισμού. Υπογράψαμε τον εργολάβο. Πού είναι ο εργολάβος? Α, το έχει υπογράψει. Να ξεκινήσει, κύριε Λούτα, να ξεκινήσει αμέσως να το εγκαινιάσουμε. Να περιμένουν οι εκλογές, να εγκαινιάσουμε τα έργα και να προχωρήσουμε μετά. Πρεμιέρα έκαναν χθες το εορταστικό καλάθι στα σούπερ μάρκετ και ο σάκος του Άι Βασίλη στα καταστήματα παιχνιδιών. Το καλάθι των Χριστουγέννων, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 4 Ιανουαρίου, είναι ένα διευρυμένο ως προς τις κατηγορίες καλάθι του νοικοκυριού, καθώς σε αυτό έχουν προσθεθεί η γαλοπούλα και το μοσχάρι, καθώς και τα γλυκίσματα, βασιλόπιτα ή τσουρέκι και η σοκολάτα. Ο σάκος του Άι Βασίλη αφορά στην αγορά παιδικών παιχνιδιών και θα εφαρμοστεί αποκλειστικά για την περίοδο των εορτών, από χθες 14 Δεκεμβρίου έως και στις 11 Ιανουαρίου. Οι 15 συνολικά αλυσίδες παιχνιδιών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο καλάθι του Άι Βασίλη με τις τιμές τους είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική σελίδα ή καταναλωτής. Το καλάθι του νοικοκυριού εξοικονομεί 796,74 ευρώ ανά έτος, που είναι ένας βασικός μισθός. Ενώ από τα στοιχεία για τις 6 εβδομάδες εφαρμογής της πρωτοβουλίας, φαίνεται ότι οι τιμές του καλαθιού κινούνται αντίθετα στον πληθωρισμό, επηρεάζοντας συνολικά τις τιμές στα τρόφιμα, σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης αναλυτικά τα στοιχεία για το καλάθι του νοικοκυριού και υπογράμμισε ότι έχει επίδραση σε όλη την αγορά, ενώ ευχαρίστησε τους καταναλωτές, διότι με τη βαθμιαία αύξηση της προτίμησής τους σε αυτό, διαμορφώνουν τις τιμές της επόμενης εβδομάδας, πιέζοντας για μειώσεις. Στην αγορά ενέταξε η κυβέρνηση μια επέκταση στα καλάθια της, από τα οποία ελπίζει να πετύχει μια μικρή έστω οικονομική ανάσα για τα νοικοκυριά. Έκανε πρεμιέρα ο λεγόμενος σάκος του Άι Βασίλη, ο οποίος αφορά στην αγορά παιδικών παιχνιδιών, αρχίζει παράλληλα με το καλάθι των Χριστουγέννων στα σούπερ μάρκετ και εφαρμόζεται αποκλειστικά για την περίοδο των εορτών. Συγκεκριμένα θα απασχολήσει τους καταναλωτές από τις 14 Δεκεμβρίου έως και τις 11 Ιανουαρίου και η πρώτη λίστα με τα παιχνίδια σχηματίστηκε από 15 αλυσίδες καταστημάτων. Ο σάκος του Άι Βασίλη δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιοτεχνών, Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών, είναι υποχρεωτικός για τις επιχειρήσεις του κλάδου με ετήσιο τζίρο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ τα μικρότερα καταστήματα συμμετέχουν εθελοντικά. Από τις 10 κατηγορίες που έχει διαμορφώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στις λίστες τους τουλάχιστον ένα προϊόν και να το διαθέτουν σε προσιτή τιμή, ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Τα προϊόντα θα φέρουν στο ράφι πώληση το ειδικό σήμα που έχει δημιουργηθεί, ώστε να τα γνωρίζουν οι καταναλωτές, ενώ η σχετική λίστα με τις τιμές θα αναρτάται στο e-καταναλωτής, όπως γίνεται και στο αντίστοιχο καλάθι του νοικοκυριού. Αναλυτικά οι κατηγορίες είναι τα επιτραπέζια και τα puzzle, παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ, βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας, οχήματα, τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια, λούτρινα και μουσικά παιχνίδια. Κατάλογος των προϊόντων που συνθέτουν το καλάθι θα υπάρχει σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος. Ευκρινής κατάλογος των προϊόντων που συνθέτουν το καλάθι θα υπάρχει σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος και θα αναγράφει τις τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα. Λίστες με παιχνίδια έχουν αναρτήσει συνολικά 15 αλυσίδες καταστημάτων στην ειδική κατηγορία του ιστότοπου e-καταναλωτής.gov.gr. Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται αφορούν στην εβδομάδα 14 Δεκεμβρίου με 20 Δεκεμβρίου 2022. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης ενημέρωσε για το ποιες επιχειρήσεις παιχνιδιών έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή. Αναφέρει τις αλυσίδες Max Stores, Mustakas, Toyshop.gr, Patini.gr, Jumbo.gr, Prefect Toys, Kumis Toys, Toy City, Mother Care και Confusio και προσθέτει ότι υπάρχουν ήδη 600 με 700 κωδικοί. Χθες το μεσημέρι ο Υπουργός παραχώρησε συνέντευξη τύπου και για το καλάθι του Άι Βασίλη προανήγγειλε ότι πολύ σύντομα θα έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή τιμές από περισσότερες αλυσίδες παιχνιδιών, ενώ θα αυξηθούν και οι κωδικοί για παιχνίδια.
άρχισε χθες το μεταξύ και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Ιανουαρίου το καλάθι των Χριστουγέννων, το οποίο αποτελεί ένα διευρυμένο ως προς τις κατηγορίες καλάθι του νοικοκυριού, καθώς προσθέθηκαν η γαλοπούλα και το μοσχάρι και ακόμη τα γλυκίσματα βασιλόπιτα, η τσουρέκι και η σοκολάτα. Στη συνέντευξη τύπου, ο Άδωνης Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το καλάθι του νοικοκυριού έχει επίδραση σε όλη την αγορά και ευχαρίστησε τους καταναλωτές, διότι με τη βαθμιαία αύξηση της προτίμησής τους σε αυτό, διαμορφώνουν τις τιμές της επόμενης εβδομάδας, πιέζοντας για μειώσεις. Υποστήριξε επίσης ότι όσοι το χρησιμοποιούν εξοικονομούν 796,74 ευρώ ανά έτος, που είναι ένας βασικός μισθός, ενώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τις 6 εβδομάδες εφαρμογής της πρωτοβουλίας, οι τιμές του καλαθιού φαίνεται να κινούνται αντίθετα στον πληθωρισμό, επηρεάζοντας συνολικά τις τιμές στα τρόφιμα. Ο Υπουργός σημείωσε ότι δεν είναι στόχος να μπουν και επιπλέον κωδικοί στο καλάθι, διότι αν μεγαλώσει ο κατάλογος, δεν θα έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Σχετικά με την επέκταση λειτουργίας του καλαθιού, ο Υπουργός επισήμανε ότι όλα τα μέτρα έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, αλλά αναλόγως των συνθήκων δεν αποκλείται να επεκταθεί μετά και από συζήτηση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σημείωσε ότι καμία αλυσίδα δεν έχει κάνει ένσταση για τις τιμές που παρουσιάζονται στη λίστα, καθώς ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το Υπουργείο έχει σταλεί σε όλες τις αλυσίδες και τον ελέγχουν και οι ίδιες. Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασαν ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτής Σωτήρης Αναγνωστόπουλος και ο Γιάννης Δοξαράς, η εταιρεία του οποίου χειρίζεται την πλατφόρμα e-καταναλωτής, προκύπτει ότι συγκρατείται ο πληθωρισμός και οι τιμές έχουν υποχωρήσει. Από τα στοιχεία που παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τιμή στο μέσο καλάθι από τα 124,60 ευρώ που ήταν την πρώτη εβδομάδα υποχώρησε την έκτη εβδομάδα στα 109,8 ευρώ. Χωρίς τη συμμετοχή των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ, το καλάθι από 115,6 ευρώ που κόστιζε η σταθμισμένη τιμή του έχει μειωθεί στα 98,51 ευρώ. Ενδεικτικά, η τιμή στο χοιρινό από 5,77 ευρώ υποχώρησε στα 4,73 ευρώ το κιλό, το κοτόπουλο από 3,90 ευρώ στα 3,26 ευρώ και τα αλαντικά από 6,26 στα 5,48 ευρώ, ενώ το γάλα είχε αύξηση εντός καλαθιού 0,91% και εκτός καλαθιού 3,37%. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα σε σταθερή τιμή ή σε χαμηλότερες τιμές, ενώ χωρίς το καλάθι θα έτρεχαν οι τιμές με τον πληθωρισμό. Ως παράδειγμα, ανέφερε τη ζάχαρη, διότι αν και ο πληθωρισμός τρέχει με 10% το μήνα, οι καταναλωτές βρίσκουν ζάχαρη σε σταθερή τιμή εντός καλαθιού. Βρήκε αυξημένη μόνο την τιμή στη φραζόλα ψωμί, αλλά εκτίμησε ότι θα πέσει, γιατί όπως είπε, υποχωρεί η τιμή των αλεύρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κέρδος του καταναλωτή είναι 15,32 ευρώ την εβδομάδα, 66,40 ευρώ το μήνα και 796,74 ευρώ το έτος. Η λάμψη των Χριστουγέννων φώτισε την πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη, όπου άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Με το σύνθημα το οποίο έδωσε ο δήμαρχος της πόλης, Κώστας Τζιούμης, δεκάδες φαναράκια απελευθερώθηκαν στο νυχτερινό ουρανό της πόλης, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα, ενώ ακολούθησε συναυλία από το νεανικό μουσικό συγκρότημα 48 ώρες. Στο μήνυμά του, ο δήμαρχος Τρίπολης έκανε αναφορά στους δύσκολους καιρούς που περνάει η ελληνική κοινωνία, καιρούς όπου ο άνθρωπος έχει ανάγκη από φως, από ομορφιά, από εικόνες και νότες χαράς και αυτοπεποίθησης. 5, 4, 3, 2, 1, φως! Η αντίστροφη μέτρηση μόλις έχει ολοκληρωθεί. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο ανάβει και αμέσως μετά δεκάδες φαναράκια ανυψώνονται στον ουρανό, κλέβοντας λίγη από τη λάμψη του, στην πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη. Με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο, ο δήμαρχος Κώστας Τζιούμης θέλησε να δώσει λάμψη εορταστική στην πόλη του. Η φιλαρμονική, τα τραγούδια από τα μικρά παιδιά, αλλά και από το συγκρότημα 48 ώρες, έφτασαν τη διάθεση στα ύψη και το πνεύμα των Χριστουγέννων γέμισε με ζεστασιά τους πολίτες του Δήμου. Ο Δήμος στέκεται δίπλα σε κάθε δημότη και δημότησα, αλλά ιδιαίτερα στα παιδιά, για να βλέπει χαρούμενα πρόσωπα, φωτεινά, σαν την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μας αυτές τις ημέρες, σαν το χριστουγεννιάτικο έλατο που λάμπει και θα ομορφαίνει και θα φωτίζει την καρδιά της Τρίπολης μέχρι το τέλος των εορτών, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τζιούμης. Οι καιροί είναι δύσκολοι, τα προβλήματα πολλά, οι συνθήκες της ζωής μας όχι οι καλύτερες, το μέλλον απρόβλεπτο ή σκοτεινό. Δεν περισσεύει αισιοδοξία. Σε τέτοιους καιρούς όμως η κοινωνία, ο άνθρωπος, έχει ανάγκη από φως, από ομορφιά, από εικόνες και νότες χαράς και αυτοπεποίθησης. Γι' αυτό ακριβώς η πόλη μας, η Τρίπολη, μα και τα χωριά μας όλα θα πλημμυρίσουν, πλημμυρίζουν ήδη από φως,
από χρώματα, από χαρούμενους ήχους και μουσικές. Στις Άγιες Μέρες που έρχονται, στη μεγαλύτερη της χριστιανοσύνης γιορτή, στα Χριστούγεννα, και στο φεδιό του 2022 και στον ερχομό του καινούργιου χρόνου, δικαιούμαστε και μπορούμε να είμαστε όλοι χαρούμενοι, ανέμελοι, αισιόδοξοι, κοντά ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό και ο Δήμος στέκεται δίπλα σε κάθε δημότη, σε κάθε δημότησα, προπαντός τους αδύνατους, ιδιαίτερα στα παιδιά, και να βλέπει χαρούμενα πρόσωπα, φωτεινά πρόσωπα, φωτεινά και όμορφα σαν την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη μας αυτές τις μέρες, σαν το χριστουγεννιάτικο έλατο που θα ανάψουμε αμέσως τώρα και θα λάμπει και θα ομορφαίνει και θα φωτίζει την καρδιά της Τρίπολης μέχρι το τέλος των εορτών. Αυτή την Τρίπολη του φωτός και της χαράς αγαπάμε όλοι. Απολαμβάνουμε όλοι και περιμένουμε και καλούμε πρώτα τα ξενιτεμένα μας παιδιά και ύστερα καθέναν και κάθε μια που αγαπάει την ομορφιά και τον πολιτισμό και σέβεται την παράδοση, τον καλούμε, επαναλαμβάνω, να έρθει στην καρδιά του Μορδιά για να περάσει καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Όπως περνάμε και γιορτάζουμε οι Τριπολιτσώτες, οι Αρκάδες, εδώ και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Το φως της αγάπης, της χριστιανοσύνης, ας φωτίζει τις καρδιές όλων μας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, εδώ στο Ηλέκτρα, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.